Το δικαίωμα στην εργασία μέσω τη δικαστική οδού διεκδικούν 57 συνολικά εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων στο Μητροπολιτικό Δήμο του Ρεθύμνου, οι οποίοι προσελήφθησαν το 2020 για να καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν λόγω τη πανδημία και σήμερα, δύο χρόνια μετά, βλέπουν την πόρτα τη εξόδου. Ανάμεσα στους 57 είναι και ο Γιάννης Κρεμίδας, ο οποίος όπως λέει στην Κρήτη TV την άνοιξε του 2020. Μετά από 30 και πλέον χρόνια εργασίας ως επαγγελματίας οδηγός έμεινε χωρίς δουλειά. Η λύση της πρόσληψής του στο Δήμο του έδωσε ανάσα, όμως σήμερα οι ελπίδες για το μεροκάμα το λιγοστεύουν. Από αύριο είμαι άνεργος εάν δεν αλλάξει κάτι με την δικαστική απόφαση. Παρατείνα την αγωνία των ανθρώπων. Έπρεπε να δώσω μια οριστική λύση, είτε αλλιώ. Το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου επρόκειτο να εκδικαστούν τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν 40 από του εργαζόμενου, με την υπόθεση όμω να αναβάλλεται μέχρι το μεσημέρι τη Δευτέρα, χωρί ωστόσο μέχρι τότε να απολυθούν. Εξάλλου, την περασμένη εβδομάδα, τρει ακόμα είχαν προσφύγει, κερδίζοντα τη δικαστική μάχη τουλάχιστον μέχρι τι 21 Σεπτεμβρίου, που θα εκδικαστούν τα οριστικά ασφαλιστικά μέτρα. Μπορεί να έχει ημερομηνία λήξη στα χαρτιά εντό εισαγωγικών, αλλά η εργασία που κάνουν θα παραμείνει ω ανάγκη στο Δήμο. Αν φύγουν αυτοί οι άνθρωποι, σίγουρα πρέπει να προσληφθούν άλλοι για να καλύψουν τα Οργανικά κενά γιατί αν και προσλήφθηκαν προσχηματικά για να καλύψουν τα κενά των COVID στην πραγματικότητα Κάλυπταν τα οργανικά κενά του Δήμου Είναι το αυτονόητο για μένα πρέπει τα ασφαλιστικά δηλαδή, να προχωρήσουν και να δικαιωθούν οι ανθρώποι αυτοί Γιατί τα τελευταία χρόνια με το COVID οι ανθρώποι αυτοί ήταν στην πρώτη γραμμή Οι δημοτικές αρχές είναι κόντρα οι ανθρώποι που έπρεπε να ήταν δίπλα, δηλαδή οι δημοτικέ αρχέ έπρεπε να ήταν στου εργαζόμενου δίπλα, δυστυχώ ένα μεγάλο λάθο για του δημάρχου αυτό. Όταν κάνανε τη δουλειά του και μαζεύαμε τα σκουπίδια και φτιάχναμε την πόλη μα, ήμασταν όλοι καλοί. Ήταν όλα ωραία. Σήμερα που του χρειάζονται, χρειάζονται, γιατί δεν είναι εδώ πέρα. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο. Στο πλευρό των συναδέλφων του βρίσκονται και οι μόνιμοι εργαζόμενοι του Δήμου, οι οποίοι μιλούν για τι πάγιε και διαρκεί ανάγκε που καλύπτουν, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που θα προκύψουν από την απομάκρυνσή του. Πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι να παραμείνουν στι δουλειέ του, διότι αν φύγουν και αυτοί, υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα στο Δήμο, στην κάθε υπηρεσία. Το επόμενο διάστημα δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό και κάποιοι από τους υπόλοιπους 14 εργαζόμενους που προσελήφθησαν την ίδια περίοδο.